Έλληνες.com. Έλληνες που κατέκτησαν τον κόσμο. Διαπρέπουν, ξεχωρίζουν και πρωτοπορούν. Δημοσιογράφος, τηλεπαρουσιάστρια, ηθοποιός, λαμπερό αστέρι. Μερικές μόνο από τις πτυχές της ζωής της Μαρίας Μενούνος, η οποία επισκέφθηκε τη χώρα μας για να λάβει μέρος στο μαραθώνιο αγώνα. Γεννημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από Έλληνες γονείς, οι οποίοι φρόντισαν να τη μεγαλώσουν μέσα σε ένα περιβάλλον που είχε πάντοτε άρωμα Ελλάδας. Εξού και οι τιμωρίες, που όπως λέει η ίδια έπεφταν βροχή, όταν μέσα στο σπίτι δεν ακουγόταν η ελληνική, αλλά η αγγλική γλώσσα. Σημαντική στιγμή στη δημοσιογραφική της πορεία, η συνέντευξη με την οικογένεια Ομπάμα. Ήταν η πρώτη που το κατάφερε. Αγαπάει την Ελλάδα, ακούει Καζατζίδη. Τον αγαπούσε ο πατέρας μου, τον αγάπησα κι εγώ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Όνειρό της να επιστρέψει κάποτε μόνιμα στην Ελλάδα και να φτιάξει το σπίτι στο χωριό. Ενώ μεγάλο της παράπονο είναι πως ενώ όλοι της λένε για τα πανέμορφα ελληνικά νησιά, εκείνη δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να τα επισκεφθεί, καθώς όποτε ήρθε στην Ελλάδα ήταν για δουλειά. Ας την ακούσουμε. Μια φιλενάδα μου είχε πει για το μαραθώνιο και εγώ τη διάλεγα και λέω: εγώ δεν τρέχω. Αλλά το συζητήσαμε με την οικογένεια μου και λέω: πάμε να προσπαθήσουμε. Εγώ κάνω τα σχέδια να φτιάξω το σπίτι στο χωριό, να είναι όμορφο και να καθίσω εκεί πέρα. Το πιο καθαρό νερό να έχω, θα έχω τα κατοίκια μου και θα περάσω καλή ζωή. Θα δουλέψω σκληρά να γυρίσω εδώ να έχω καλή ζωή. Η Ελλάδα σε μένα είναι οι άνθρωποι φιλόξενοι, η μεγάλη ιστορία, ωραία νησιά, ωραία παρέα, φαγητά. Οι άνθρωποι έχουν πολύ δύναμη και εμείς θα αρχίσαμε όλα και είμαστε οι καλύτεροι. Έλληνες.com. Έλληνες που κατέκτησαν τον κόσμο. Διαπρέπουν, ξεχωρίζουν και πρωτοπορούν. Μπείτε στο Έλληνες.com. Ενημερωθείτε και για άλλους σημαντικούς Έλληνες.